λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Ωστε τίποτε, Πετρή μου. Τίποτε, Γαλατία. Έχει που το δίλης που αναγύραμε τις λαξιές. Είμαι μαζί με τον Κωνσταράν και τον Χριστάκο. Τώρα εστραφήκαμε όλοι πίσω. Να μαζευτούμε, να οργανωθούμε και να ξαναπιάμε τα όρη. Άλλοι που ποτζί, άλλοι που ποτά. Έλα, Πετρή μου. Ποια να κοτσάει να βράσεις. Θες να σου κάνω σε τίποτε, να βάλεις μες το στομάχι σου. Όχι, Αντρονίκη, θέλω. Το μόνο που θέλω είναι να βρεθεί η ειρήνη και θα αναείρω τη γη ώσπου να την έφρω. Πέτρη μου, εν βρείτε τίποτε σημάθηκε από τη φορά εδώ αντίς. Όχι, Πολυμνία. Μόνο τα μέμποξω από την αυλήν ήπραμε τα χνάρκα της, αμά ύστερη σε χάνουν τα μπάρατσι. Αμά να σας πω και κάτι, τότε εν βρέθηκε η φορά εδώ αντίς. Τούτε είναι η παριορκά μου πως η ειρήνη είναι καλά. Μα γιατί το λαλείς τον Πέτρη, εμπάρει ορκά που εχάθηκε και το χτίνο. Ναι, Γαλατία μου, εμπάρει ορκά γιατί αν μη κακό Θεέ μου επάθαινε το μωρό τίποτε κακό και δεν μπορούσε να ταραξεί. Η φορά του θα μείνει σκεντζαμε. Ήτου να στραφεί και πίσω στο σπίτι. Εσυμβήκαν πολλές φορές του το με τα χτίνα. Εσύ δίκιο ο Πέτρης. Τώρα που συντυχάνεις για χτίνα, συνομπλάστης με τον Καράγιορκη. Μα, στράφει. Ναι, επίεντζε εκείνος και γυρεύκη τι. Όχι, εν τον είδα ο μπρος μου. Έχεις τίποτε νέα, αφέντη Καραγιορκή. Όχι, δεν έχω νέα. Εσύ, ήταν να αφήσεις να πάει στις Αγγλίες. Δεν τα λέω και μετανόσες. Έμαθα για την ειρήνη. Και έμεινα ώσπου να την έβρω. Κι όταν σε λάμνει εσέναν η έννοια για την κόρη μου, για. Ήταν που σου λοάτε. Ήταν που μου λοάτε. Εμένα, η ειρήνη. Ναι. Ήταν που σου λοάτε. Τίποτε σε μου λοάτε. Αμα έμαθα πως εχάθηκε και δεν θεωρούν πως είδους σωστόν να μην έρθουν να σας τανίσουν. Η Γαλάτια χρειάζεται με και θέλω και εγώ να σας τανίσω να την ευρώ όπως σας τανάουλον το χορκό. Ευχαριστούμε σε που είσαι στην έννοια της κόρης μου. Αμά τώρα στράφηκα εγώ εσώ. Για σε εργαζόμαστε άλλο. Άντε, λάμνε στο καλό να πνάσεις κιόλας. Thank you.
Ευχαριστούμε σε πολλά για όλα. Πρέπει να τον πολλογιάσεις έτσι σχέδιο. Ο Πετρής είναι ο πρώτος που μας εστάθηκε. Πρώτο τσίνος εβούρισε μύτα μου για να βρούμε την ειρήνη. Εστάθηκε μας πολλά όσο έλειπε σε σου. Ήπουνε ή όπως σας εστάθηκε, θα ήπουν τούτο ευχαριστώ, εν τα ακούσες. Αμα έρκαζετε κάθε δάμη. Ας πάει έσω του. Είναι ώρα να καυκαλατάτε τώρα. Τώρα πρέπει να βρούμε την ειρήνη το πλειορότερο. Κι όσο περνούν οι ώρες, τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Την ειρήνη να την έβρουμε. Κι όσο το λέω. Ακούεις? Και θέλω βάλει καμιά το κακό με τον νου της. Ως που είμαι εγώ δάμε να με φάστε τίποτες. Την ειρήνη να την έβρω εγώ. Κανένας άλλος. Να μην φέρει το γράμμα νέσο που σας άγγε. Ποιο γράμμα? Το γράμμα που είπετε πως σας άγγε μες στην καμαρίν της. Έτσι ξέρω που το έβαλα. Αλλά πως έβαλα το στο γραφείο. Λάμνε φέρτο, να το δω και εγώ. Μα ήταν που γράφησαμε εδώ στην ώρα. Παραμύθια. Παραμύθια. Δεν τα λέω παραμύθια. Παραμύθια δικά μου. Δικά σου. Και πού τα σκέφτεσαι σου? Που πράγματα που ακούω. Που πράγματα που θωρώ γύρω μου. Που τα φαντάζομαι. Που έρχονται μες στο νου μου. Που ιστορίες που μου λαλούν οι φίλοι μου. Έχω πολλούς φίλους στο ορφανοτροφείο. Στο ορφανοτροφείο? Ναι. Για μένα που μηνίσκω. Αφού μου είπες ότι οι γονείς σου ζουν, γιατί ζεις στο ορφανοτροφείο? Γιατί ζω στο ορφανοτροφείο, να. Γιατί είμαι στο σπίτι μου. Έχτισε το η μάνα μου με την αρφή μου. Και για να φροντίζουν όλα τα μωρά που έχουν οικογένεια. Και γενικά με εμείς η οικογένειά τους. Και όλα τούτα τα μωρά είναι σαν τα αδερφιά μου. Και αρέσκεις που ζεις τόσα πολλά αδερφιά? Α, μου αρέσκει. Φυσικά και αρέσκει μου. Έτσι έχω συνέχεια φίλους και βάρκουμε πορτέ μου. Τι χέρι. Εγώ είμαι στο σπίτι μου, έχω μόνο με άλλους. Πες μου, ιστορία που γράφεις, για ένα θέμα μίλα. Για έναν αγόρι που δεν τον άγιωσε η μάνα του. Αλλά μια άλλη γυναίκα που είναι καλή. Αγαπά τον και τραγουδά και πολλά όμορφα. Μια ημέρα στρέφεται και ο τζίρις του, τον άρχοντας. Και κάνει του όλα του τα θελήματα. Το μικρό αγόρι όμως θέλει να μάθει περί του για την οικογένειά του. Θέλει να μάθει όλη την αλήθεια. Και για τούτο φεύγει από σπίτι του. Αμα ώσπου να ανακαλύψει την αλήθεια, να περάσει πολλά και να ζήσει περιπέτειες που δεν σε φανταζόταν ποτέ του. Αρέσκει μου η ιστορία σου. Θυμίζει μου και να έχουν τη ζωή μου. Θυκευάζεις μου το κομματούι που γράφεις τώρα. Μα δεν το τελειώσω ακόμα. Εν πειράζει, όσο έγραψες. Όχι, αντρέπουμε. Μην αντρέπεσαι. Δεν θα το πω σε κανένα. Ορκίζουμε σου το. Έλα, καμπούτα κι εγώ, φωνάκι μου. Μην κλαις, κύριε Μαρίγο, μην κλαις. Πώς να μην κλαίω, Γιώκα μου, που σε ξαναβρίσκω, τη χαρά μου πλέον. Τα Χριστούγεννα μόνη μου τα πέρασε εδώ πέρα. Μάνα χωρί από τα παιδιά της, χάνει το φως από την καρδιά της. Αχ, πόσο σε πεθύμισα. Και εμένα μου λείψες, μάνα μου. Συγγνώμη για όλα αυτά που τραβάς. Τώρα θα το μάθεις το γιο σου. Αλλά όταν έμαθα ότι χάθηκε το παιδί, δεν άντεξα άλλο να είμαι κρυμμένος. Το μάθες, το μάθες. Μου το πολυδεύκεις. Αχ, δύο μέρες είναι χαμένο το πουλάκι μου και πώς θα αντέξει που λες, χωρίς φάγη, χωρίς νερό, μες τη νύχτα, μες την παγωνιά, όλο μόναχο το πουλάκι μου.
Γι' αυτό βγήκα την κρυψώνα μου. Δεν γινόταν να είμαι εγώ κρυμμένο και το παιδί μου να κινδυνεύει. Θέλω και να βγω κι εγώ στο δάσο να την ψάξω. Όχι, για το όνομα του Θεού. Θα σε δει κανένα μάτι να σε βρουν οι Αγγλέζοι. Εμείς θα τη βρούμε. Εμείς. Όλο το χωριό είναι ξεσηκωμένο και το ψάχνει το παιδί και η αστυνομία μας. Αυτό μου λέει και ο Πολυρέφης δεν μ' άφηνε ούτε να έρθω μέχρι εδώ σε σένα. Έφυγα χωρίς να το πω. Δεν γίνεται όμως, μάνα μου. Συνέχεια σκέφτομαι το παιδί. Είναι δυνατό να κινδυνεύει. Τι άλλο να σκεφτώ, ούτε τον εαυτό μου δεν λογαριάζω. Το παιδί σκέφτομαι μόνο. Και την Πολύμνια. Πώς είναι η Πολύμνια? Πώς να είναι, γη μου, πώς να είναι. Λιώνει από τον πόνο. Και έχει και μέσα στα πόδια της εκείνο τον αδικαιορισμένο, τον καράγιο εκεί που καμώνεται, τον κύρι του σπιτιού και τον κύρι του παιδιού. Του δικού σου του παιδιού. Όσο σκέφτομαι το κοριτσάκι μου μεγαλώνει με τον καράγιο και για κύρι της, έτσι μου έρχεται να τον πιάσω, να του πω την αλήθεια, να ξαλαφρώσει η ψυχή μου. Γιατί εγώ σήμερα πώς κρατήθηκα, δεν λες. Μου είπε να μην ανακατεύουμε γιατί είναι οικογενειακή υπόθεση και εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Ακούσε εκεί. Δεν μου πέφτει εμένα λόγος για τη ζωή της εγγονής μου. Εσύ μου ήρθε να ανοίξει το στόμα μου και να του τα πω έξω από τα δόντια. Μπήκε στη μέση η Πολύμνια και με κράτησε, αλλιώς και εγώ δεν ξέρω τι θα γινόταν εκεί μέσα. Την Πολύμνια σκέφτομαι κι εγώ, μάνα, που τώρα με χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Πρέπει να είμαι στο πλάι της. Είμαι τόσο κοντά, αλλά τόσο μακριά. Πρέπει να τη συμπαρασταθώ, μάνα. Πρέπει να τη δω. Πρέπει να τη μιλήσω. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Τι βάζεις με το νου σου? Ούτε να σου περνάει από το μυαλό να πας από εκεί. Μέσα στο κονάκι είναι άλλο κάτω όλοι τους. Πώς θα καταφέρεις να την ξεμοναγιάσεις? Γι' αυτό χρειάζομαι τη δικιά σου βοήθεια. Εσύ πρέπει να της μιλήσεις και να τη φέρεις εδώ. Και τι να της πω? Προς Θεού μην της πεις για μένα. Τίποτα μην της πεις για μένα. Αυτό μπορεί να τη φοβήσει και να βιάσει να έρθει. Πες της μονάχα ότι είναι ανάγκη να της μιλήσεις μακριά από τους άλλους και να τη φέρεις εδώ στο καμαράκι. Γιώργο. Σε παρακαλώ, μάνα, μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Καλά, Γιώκα μου. Αύριο πρωί-πρωί θα πάω να της μιλήσω και ελπίζω να μ' ακούσει. Αφού σου είπαμε, Νίνα, που έγραψε εις το γράμμα, ότι ήρθε να σε έβρει επειδή... Έξερε πως ήμουν στη χώρα. Είπετε μου το. Καλό είναι που θέλεις να το δεις. Θέλω το στραγωθώ με τα μάτια μου. Να δω ταλόνισε και εξαφανίστηκε. Και να μπουλω αρκαζί να κάνει. Μπορέσε καμιά λεπτομέρεια μες το γράμμα που την έκοψε η ξέρη σας εσάς. Να μην έφερε το γράμμα. Καλό. Τώρα να δω αν το έβρω. Πού το φαράντζησες? Έτω, έβρα το. Είπετε τις ψέματα, Λάλη. Γιάν τα πράγμα. Είναι πάνω σαν να μου που ξεφανίστηκε το μωρό. Εσύ τυχάνετε, τύχα να καταλάβετε πως είναι χωσμένη μες την τάξη της. Και είπετε κάτι που είναι το καρτέρα. Να μου είπετε και ξεφανίστηκε η μίτσα. Φωνάζαμε με την Γαλάτια και φωτιάστηκε. Και ναι που φωνάζετε και ακούσες και φωτιάστηκε η μητσιά. Τόσο πολλά που ξαπονήθηκε η μανησί την αυτή να με βρει μες στην παόνια. Άκουσε που ελαλούσαμε ότι ήσουν στη φυλακή. Τα πράγμα. Ας τη συγκύρτηση μας, Καραγιορκή. Είπαμε ότι τώρα που βγήκες από τη φυλακή, έχουμε σε μες τα πόθια μας. Τέσσερα. Κατηγορούσετε με. Σε κατηγορούσαμε. Η κουβέντα το έφερε. Κι η Ειρήνη να ζωή πίστευκε ότι έλειπες εις τα ξένα. Για τούτον είχα σκιάστηκε. Φραντζήσετε την μητσιά, να. Εσείς φταίτε. Και παίζετε τις ανήξερες. Θέλαμε εμείς να λαώσουμε την μητσιά και να σηκωστεί να φύγει. Σαν με κατηγορούσετε. Ετάχα έρκεσας τώρα. Λοιπόν, αν πάρει τίποτε σε μητσιά, να σας σκοτώσω, μα το Θεό. Και εσένα, να ακούεις να μου σου λαλώ. Αμανά μου, με πήρε εντζάψε. Σκεφτείτε να μου τούνα. Να μου τούνα μας κάποια, αν μάθαινε μου τα αλήθεια να μου είπετε ο πρόσωπος την Ειρήνη. Ήταν να μας πνίξει με τα χέρια του, τούτον είναι σίγουρο.
Καλό. Στετέ σου, Φανούλα, είναι σίγουρη πως ήταν να στραφούμε με τον Αντρέα. Και όπου το κάχριν της σε βάωθηκε μέσα στην κάμαρη της και κλαίει. Καρά Γιώργης, είπες σας ήταν που το έγραψε στο γράμμα. Σίγα να με μας πει. Τι είναι που σας είπε καλό. Πως είσαι σίγουρος πως εγγύνος ο τσίρις του Αντρέα και πως θέλει να του δω και το όνομα του, στα χαρτιά. Μα μάλιστα. Τι είναι τέλος γεννήσκεται αφού το μωρό είναι γραμμένος γιος του Τζόνι στα χαρτιά. Δεν ξέρω να πουλου αρκάζει να κάνει, αμα λέει ότι θέλει τον κοντά του. Ενώ ο μόνος γιος που έχει και θέλει να είναι ο συνεχιστής του ονόματος του. Κατάλαβες. Και να μας πιέει το μωρό τώρα δηλαδή. Ναι, σιγά μόνο να ρίχω να κάνει έτσι πράγμα τον Καράγιορχη. Άσε να στραφεί πίσω με τον καλό νομιτσής και είμαι καλός για λότ. Σας ζω το. Ωραία, Τζολί. Και ο Ιωεθόρουν την κολοσυρμαθιά της κουφής. Αν μου εκρόνεσουν τότε που σου είπουν την ιδέα να πέψουμε τον Αντρέα στην Αγγλία, τώρα ή του να ήταν ασφαλισμένος ο Αντρέας μας και εμείς δεν θα καρκιοσπάζαμε. Κορί, Ρίτα, να χαρείς. Όχι να φταίει ο Ιωπάνη, α. Αφού εσύ φώνησα στην Ιστέρκα, εντάξει. Ο Μητσής έφευκε μεθαύριο. Εμέ με έκαμε να φουτουνιαστώ γιατί έχω και εγώ το τέρτη μου, για όνομα του Θεού. Φκιό βολές που τον επιάμε στον τον μήνα, να ακούεις, φκιό βολές. Δεν έχει κανένας εμπιστοσύνη πιο. Κανένας. Ο Ανδρέας καιρώνει για τα λάθη τα δικά μου. Εγώ φταίω. Είναι εξαιτίας μου που έγιναν τα ούλα τώρα. Μα να είναι σου που φταίεις. Εσύ πάντα έκαμε στο καλύτερο με εμπόριες για λούτο. Ένας είναι ο φταίχτης για ούλα τα κακά στη ζωή μας. Και ξέρετε και πιο πολλά καλά ποιος εμπουένει. Εντάξει, ο δαίμονας ο Καράγιορκης. Παππού, ως πότε να τον αίκουμε να μας πιλατεύει έτσι σχέδιο. Εξαιτίας του ήταν να αποχωριστούμε το μωρό. Τώρα είναι κατώθηκε μες τα πόθηκε μας πάλι και λάωσε μας το. Να δούμε που είναι το μωρό τώρα. Είναι μόνο να κάνουμε. Να κάτσουμε με δειμένα τα σέρκα και να θωρούμε τον Καράγιορκη να μας πιάνει τον αρφό μου. Επειδή έτσι το εκάπνισε. Όχι. Παππού. Κανεί. Δεν μου φόμαστε δηλαδή. Ήρθε η ώρα να μπει έναν τέλος σε την ιστορία. Ότι πρέπει να γεννεί. Ας γεννεί. Όσο περνούσε ο καιρός, το αγόρι και η μικρή πριγκίπισσα γνωρίζονταν καλύτερα. Το δάσος και οι δυσκολίες που καθημερινά αντιμετώπιζαν, η πείνα και το κρύο, τους έφερναν ακόμη πιο κοντά. Όπως τα αδέρφια νιώθαν πια. Στα μάτια της πριγκίπισσας, το αγόρι φάνταζε ένας μικρός ήρωας. Ένας μικρός Ηρακλής, έτοιμος κάθε στιγμή να κάνει και ένα καινούριο άθλο. Το θαύμαζε πολύ. Κι ας μην του το έλεγε. Χωρίς όμως τη δική του έγνοια και φροντίδα, η μικρή πριγκίπισσα το ήξερε καλά πως δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν το περιπετειώδες αυτό ταξίδι. Ούτε θα έφταναν ποτέ στο λιμάνι της δικής της και της δικής του αλήθειας. Γράφεις πολλά ωραία, μπράβο σου! Ευχαριστώ. Με το γράψιμο, πώς να το πω, νόθουν άλλα φρυνίσκει η ψυχή μου. Με στις ιστορίες μου γράφω πράγματα που δεν μπορώ να πω στους άλλους. Και εγώ γράφω πράγματα που δεν μπορώ να πω στους άλλους. Αμα αν και ξέρω να γράφω παραμύθια σαν και εσένα. Έτω. Εγώ όποτε φορώ κάτι και μ' αρέσκει, γράφω το μες στο δευτέρι μου. Και μπορώ να μυαλύνω και να γίνω περί του δυνατός, να πάω και να τους τιμωρήσω εκείνους που μου κάνουν κακό. Αμα και εκείνους που κάνουν κακό σε άλλους. Να τα αλλάξω όλα και να κάνω τον κόσμο καλύτερο. Ξέρω το ότι δεν πιστεύεις ότι μπορώ να τα καταφέρω. Όλοι οι μεγάλοι πιστεύουν πως ο κόσμος είναι άλλας. Αμα αλλιώς πιστεύω ότι είναι που το χέρι μας. Μπράβο, είσαι πολλά δυνατός. Γελώ επειδή συντυχανείς όπως την αρφή μου. Και εκείνη πιστεύει πως μπορούμε να κάνουμε τα πάντα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Ο καθένας που να έχουν και για άλλοι, όλοι να γίνουν καλύτερα. Η αρφή σου καλό είναι σαν τους υπόλοιπους με άλλους. Πίστεψε με, Νένι. Με φας. Λίγο κουφιά και νυχτερίες. Έτσι θα μας κάνουν τίποτε. Ένα σε προστατέψω εγώ. Λουάρκασε πως είμαι ένας από τους φίλους σου. Ο Μποτσίνος που είσαι στο ορφανοτροφείο.
Ποιος είναι? Γιώργη μου, η Χριστίνα είμαι. Συγγνώμη για την ώρα. Δεν πειράζει. Δεν τσο κοιμήθηκα ακόμα. Έθελα να σε ακούσω. Καλά έκαμε και πιάσμε. Και εγώ ήθελα να σε ακούσω. Πότε λοαρκάζεις να ξανάρθεις. Ξέρεις, επιθύμησα σε μανιμάνι. Γιώργη, είσαι καλά? Όχι, Χριστίνα, δεν είμαι καλά. Χάθηκε η κόρη μου, η Μητσά, η Ειρήνη. Έφυγε με τον άπαρο της προχτές. Και έχει δυο μέρες και ένα φαντίκο. Απαναία μου, γιατί έφυγε? Θα αρκούμε πως με γύρευκε εμένα. Νόμιζε πως η χώρα είναι κοντά και πιαν τη στράτα να με βρει. Λυπούμε που ακούω έτσι πράγμα. Μακάρι να ήμουν τζαμέ τώρα. Ήταν να μια λιπαρή ορκά. Αν μάτσι πως ήρθαν τα πράγματα, δεν ήξερα πότε να ξαναβρέχουμε Χριστίνα. Εγώ πρέπει να μείνω στο χορκονός που να βρεθεί η Μητσιά. Να μην με σκέφτεσαι εμένα. Να κάνεις τσίνο που πρέπει. Το μωρό να σκέφτεσαι τώρα. Αν γίνεται, ήταν να έρθω για μένα να σε βοηθήσω. Και μόνο που μου συντυχάνεις, βοηθάς με πάλι. Να με σκέφτεσαι. Και να σαν να είσαι κοντά μου. Σε ευκάλλω στιγμή μου τη σκέψη μου. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να προσεύχομαι και για σένα και για την ειρήνη σου. Ευχαριστώ σου, Χριστίνα. Καληνύχτα, Γιώργη μου. Καληνύχτα. Τίποτε ακόμα. Πέτρη, ήρθα γιατί ήθελα να σου πω ευχαριστώ που εκρατήθηκε και να εμολογήσεις τίποτε στον τζίρι μου. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να τον ανέχεσαι τώρα. Το λιότερο που μπορώ να κάνω είναι να σου ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που σου εσύντησε. Δύσκολο, μα πρέπει να κρατηθώ. Ψες, η αλήθεια... Σκέφτομαι να του τα πω όλα. Να τον πω στο μόσο. Αν μάλιστα σε σκέφτηκα, να μου να αφαιρέσει τώρα να μάθει ο κύριος σου την αλήθεια. Και σου, δεν είναι ανάγκη να μου ζητάς συγγνώμη για τον κύριο σου. Δεν είναι όλα τα πράγματα του κόσμου δική σου ευθύνη. Ένα ψέμα να πεις, φέρνει χίλια τα πίσω του. Εν τα ψέματα που μας εφέρασε, είδαμε. Εν είναι εύκολη η θέση σας. Ξέρω το. Εν είναι εύκολο να σταθείς μπρος που τον Καραγιορκή και να του πεις την αλήθεια. Εν ξέρεις ποτέ για να είναι τα πράγματα είναι ικανός τόσο άνθρωπος. Άμα θα αρκούμε πως άδικα το φοάστε τόσο πολλά. Εν πλάσμα και εκείνος. Και εκείνος πληγώνεται. Και εκείνος τυπά. Και εκείνου τρέχει το γεμάν του. Πέτρη, θέλω να ξέρεις ότι εγώ, εκείνον που σου υποσχέθηκα, να το κάνω. Που να στραφεί η ειρήνη μας πίσω και να είναι καλά, εγώ να βρω το κουράγιο και να ομολογήσω την αλήθεια. Κάνει ψέματα. Έκαμα μας μεγάλον κάκο. Όμως, αν είσαι δίπλα μου, να είμαι και εγώ πιο δυνατή. Για να αντέξω για τούτα που να έρθουν ύστερα. Χρειάζομαι σε, Πέτρη. Κοντά. Thank you.
Μα πιέσαι στράτες που το χάραμα. Έλα έσω και να παγώσεις. Όχι, όχι, δε θα μείνω. Ήρθα μόνο... Το μωρό δεν το βράμε ακόμα και είμαστε και εμείς με να ρωτήσεις. Ναι, όχι, δεν ήρθα γι' αυτό. Πολύ μνήμα. Είναι ανάγκη να σου μιλήσω. Μπορείς να έρθεις στο σπίτι μου, σε παρακαλώ. Μπορείς να μου πεις τα με. Ο άντρας είναι εδώ. Ναι. Μάζεται ένας αστυνά πάει στους αστυνομικούς. Τότε καλύτερα να έρθεις στο σπίτι. Εδώ δεν είμαστε ασφαλισμένα για να μιλάμε. Ξέρω, Μαρή, εγώ είναι που τρέχει. Πρέπει να έρθεις στο σπίτι μου. Τώρα όμως, πρέπει να έρθεις τώρα. Καλά, πάω να ντυθώ και έρχομαι. Εμπαμέσα, μέσα σε τρώει κρυώτη. Όχι, όχι, θα περιμένω εδώ. Η πείνα και η κούραση είναι και οι δυο λέξεις πολύ μεγάλες. Τα πόδια σου αρνιούνται να σε πάρουν πιο πέρα. Και η κυλίτσα σου δώστου και γουργουρίζει, γυρεύοντας σου αδιάφορα φαΐ. Καλή είναι η περιπέτεια, μα για τους ήρωες μοναχά των παραμυθιών, σκεφτόταν η μικρή πριγκίπισσα. Όχι για εκείνη που μεγάλωνε σε ένα παλάτι. Μ' αγάπη και χαϊδεύματα από τρεις λογάρια ζεμανάδες και από ένα κυριάρχοντα βασιλιά. Κάποιες στιγμές ακόμη έσμιγαν η φαντασία με την αδυναμία της και τότε γεννιούνταν μπρος στα μάτια της εικόνες τρελές. Να, όπως και τώρα, που κοιτώντας κάτω στη γη και μέσα στα φύλλα τα ξερά, της φάνηκε άξαφνα πως ξύπνησε ο κοιμισμένος δράκος. Σάλεψε, σύρθηκε, τεντώθηκε και έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη θηρίο τεράστιο. Η πείνα και η κούραση είναι δύο λέξεις πολύ μεγάλες, σαν δεν τις γράφεις μόνο στο χαρτί, αλλά τις ζεις αληθινά. Ανδρέα, πεινώ. Σε γιο πεινώ. Αμα αν δεν ξέρω, να έχω να βρούμε τίποτε να φάμε. Υποστάθηκα. Γίνεται να σταματήσουμε να έχω. Ναι. Θέλει να φτάνεις να κατεβείς. Ναι. Μπορεί. Φυσικά αν μπορώ να μην. Το πόδι μου. Μαμά μου, κουβί! Κουβί! Έδι! Εξαλέ που είναι ουρκασμένη! Με φάσε, πρόσεχε, Ανδρέα! Εντάξει, με φάσε. Εδί που φέρεις το μαύρι. Εθερκόν. Θα σε πειράξει. Ανδρέα, η αγάπη έφυγε! Μείνε να μέσω να την πιάω εγώ. Εντάξει, μείνε. Κυρά Μαριγοπέ μου, να χαρείς. Είναι τα βιέννη να μου συντήσεις, λάμνη με η έννοια. Άμα θα μπεις μέσα θα καταλάβεις. Μα... Εμά νησί μου μπορώ να μπω μέσα. Εμένα δεν με χρειάζεστε πια.
μπούθηκε μου. Σκέφτομαι, ρε, Ανέτα, να ξαναβγω να πάω να τους στανίσω να έχουμε ένα λογαράκι γύρω να μου. Μέσα μου τα μπούθηκε μου. Να σε να έχω, μπαμπά. Για να μπορείς ξαναπάσεις στερότερα. Έτσι σκέφτομαι να κάνω, κόρη μου, μαμά. Έτσι βγάζομαι ως το νιώτο και το μωρό να έξω μες στην κρυάντα, ευλογημένο. Η αλήθεια, και εγώ είναι ευκάλα το όνομα την Ειρήνη. Ούτε την Γαλάτια. Έτσι όπως την είδα χτες, στεναχωρηθήκα πολλά. Δεν πολύ ευκούν τα βασάνα της. Αμα ακόμα αντέχει. Θα αρκούμε, αν ήμουν εγώ στη θέση της, θα μπορούσα να είμαι έτσι ψυχρήμη. Θυμάσαι τα μαράζι να τραβήσαμε τότε που νομίζαμε ότι ο Στεφανής μας εχάθηκε στον πόλεμο. Γιατί να το ξιάζω που λιώ αρκέσαι αυτό το πράγμα. Κι αμέ, που δεν καρτερούσαμε να σταλθεί, ήρθε ο Στεφανής μου. Όχι σας ο Θεός. Πέρκει μόνο ο Θεός τους φέρει πίσω την ειρήνη τους. Μακάρι, κόρη μου. Μακάρι, γιατί εγκρίμα να χαθίζει το μωρό έτσι και δύο. Το φτωά, παπά. Εν πρέπει να βάλουμε το κακό με το νου μας. Να την έβρουμε, κόρη μου, να την έβρουμε. Απέ μου, τότε ο Στεφανής, εμάς δεν ήταν η Αλάτης. Πού να τα μάθει τώρα ο Στεφανής. Να δούμε που είναι. Να δούμε που είναι. Το αν ήταν δαμή, ήταν να μας τανίσει και εκείνος πέρκει την έβρουμε. Ναι, καλό ήταν να γρέψει την ειρήνη. Να λέει που ήταν να γρέψει ο Στεφανής. Ποια. Άλλη είναι πια να λέει, δηλαδή. Α. Άλλη είναι υπέρ. Όχι, όχι, τίποτε. Άλλα λαλό. Τώρα ο Στεφανής γυρεύει να κάνει άλλα, να βρει άλλα για να κάνει ταινία. Άτε, ένα φιό να με χάσει το τηλεφωνείο και πρέπει να πω στη λεμισό, πρέπει να πιω φαρμάκα. Πολύ να είναι άρρωστη. Μα και πέρα την γυρίζει με γρήπη, είναι από κακές. Γύρισε όλη η νύχτα ευθύνη μέσα στην μπαμπουνιά. Αλλά όπως άρπαξαν και σκέφτομαι και εκείνη το μωρό έξω μέσα στα ορμάνια. Αν πάει αρρωστήσει και εκείνη. Άντε έφυγε. Να πάει στο καλό. Στο καλό. Γεια σου, Σκί. Γεια σου, γίνε μου. Να σου πω, έχει μια γκορούμπιδη γυρεύκο, λαλούν την Μαρία. Μαρία έχει πολλές. Πού είναι τα λόγια τούτη. Ψηλή, μελαχρινή, σγουρό μαλλί. Εμπά στους 25. Δεν μου έρχεται καμιά στο νου. Ρώτα στο χορκό. Καλό. Ευχαριστώ, Σκί. Να είσαι καλά. Σαν ψέματα μου φαίνεται. Πόσο όμορφη είναι. Η καρδιά μου πάνε σπάσει τη χαρά μου. Ήθελα τόσο πολύ να σε δω. Έξερα το. Ένωθα το πως ήσουν κοντά μου. Τούτα όλα τα χρόνια ανέφηκε στα λαμή που το νου μου. Έπρεπε να είμαι όμως δίπλα σου, όχι στη σκέψη σου μόνο. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο νησί ήθελα να σε δω τόσο πολύ. Δεν μπορούσα. Δίλιαζα στο τέλος. Και έμενα από μακριά να σε κοιτάζω. Γιατί είναι το καμές. Ήθελα τόσο πολύ να είσαι εδώ. Δεν μπορούσα να φανερωθώ σε κανέναν. Και αυτό με πονούσε ακόμα πιο πολύ. Κάθε μέρα ήταν μια μάχη για μένα. Πλησίαζα και έφευγα. Μια μέρα είδα τον Καράγιωργη να σε βρίζει, καυγαδίζεται και έτσι μου ήρθε να σε αρπάξω μακριά του, να σε πάρω μακριά. Να σε κάνω δική μου όπως τότε στο Σταύλο. Αλλά δεν το έκανα, δεν βρήκα το θάρρος.
Μακάρι να το κάνεις. Έζω με την ελπίδα ότι ήταν να έρθεις κοντά μου. Ήβρα το βιβλίο μας, το γράμμα σου. Ήταν ένα πελάνος που σε ένωθα στην Κύπρο και όταν έρχεσαι να με δεις. Δεν κατάλαβα ακόμα το γιατί είναι το καμές. Αν ήξερα γιο που ήσουν, ήταν άρθρο γιο να σε γυρέψω. Και ύστερα από λιδεύκες είπε μου ότι έφυγες. Συγγνώμη, αγάπη μου. Συγγνώμη για τον πόνο που σου προκάλεσα. Αλλά σου ορκίζομαι. Δεν είχα άλλη επιλογή από το να κρύβομαι. Δεν με πρόλαβα. Βούρισαν και έφυγε. Έχασε. Να συνεχίσουμε. Πρέπει να βρούμε κάτι να φάμε. Έγινε μπαμπού ποτέ χωρίς την αγάπη μου. Και πού νομίζεις ότι είναι η αγάπη σου? Έναν κάπου θα με κατάειρα. Εγώ λαλό σου ότι αν περπατήσουμε να κον, να την βρούμε μόνο μπροστά μας άξυπα. Πάμε. Όχι, αν έρθει να μέσω γυρεύκη μας και εμείς εφιάμε. Ειρήνη, είσαι με μέναν τώρα. Εν αρρωστήσουμε να μείνουμε εδώ μέσα. Μες στην παγωνιά, χωρίς φάι. Δεν θα αντέξουμε. Έλα, μητιά μου, και με στεναχωριές. Να βρεθεί. Άσε που, μια χαρά να τα φαρούεις σου. Τι είναι μια χαρά μπορεί να βρει φάι για τον εαυτό της. Άτσι. Άντεξα. Είσαι δυνατή ο ξένης. Τίποτα ακόμα, Χαμπή. Για το ήρθα να πιω κανέναν καφέ, πέρκει μου να ανοίξουν τα μάτια μου και να πάω να βρω τους αστυνομικούς να συνεχίσουμε να ασκούμε μες στο δάση σου. Ήταν να συνεχίσω και εγώ, Μουχτάρη, αμα εγκρυπώθηκα τα ευλογημένα, έψασε κράμι με το αριόνου τη νύχτα. Η Ανέτσα έφυγε να πιέλε με τσό. Χαμπή μου. Έμεινα μόνος μου στον καφέ να πολιτεύει. Με μαραζόν έτσι βοηθήσες πολλά. Όλοι βοηθήσετε, χορκανοί. Δουν το πράγμα να το ξέρετε. Και ευχαριστούμε σας πολλά. Χαμπή. Ναι. Οι καφέδες στο χορκανό είναι μπουλό μου. Άγου Μουχτάρη, με μαραζόνεις και αφού τεχνούα σου να βρεθεί, να βρεθεί. Ευχαριστώ σου, Χαμπή. Ευχαριστώ σου πολλά. Τι ακούτε μου, χορκανοί, πού να βρεθεί η μητσιά, να σκάμω έναν τραπέζι που θα το ξιάσετε ποτέ.
Φτάνει να την έβρουμε ώσπου εν ώρα. Άλλος γίνεται να μην την ξέρει κανένα στη Μαρία μες στο χωρκό. Άρα γιος σου είναι τον το χωρκό της και είπε μου ψέματα. Για τούτον εν ήθελε να την πάρω στο σπίτι της και επέμενε να την αήκω μες στη στράτα. Αν εμείνεις και εν στην καλογραία, ήταν να την έφρω. Εν και μυαλόν το χωρκό. Αρώτησα τόσα πλάσματα, μα κανένας δεν κατάλαβε για ποιαν τους ελάλλου. Καλά το σύγκοψα από μιας αρχής πως κάτι ήθελε να μου κρύψει. Αμα πάλι, γιατί μου είπε ψέματα άραγε σου. Γιατί μου είπε ο Πολυδεύκης ότι έφυγες από την Κύπρο. Εγώ του το ζήτησα. Γιατί? Κάποια στιγμή θα στα εξηγήσω όλα. Αλλά τώρα δεν μπορώ να σου πω το λόγο. Πίστεψε μου όμως, δεν ήταν στο χέρι μου. Δηλαδή, είναι για μένα που ήρθε στην Κύπρο. Άκουσε με. Δεν μπορώ να σου πω το λόγο που ήρθα, αλλά... και αυτό ήταν μια πρόφαση για να βρεθώ ξανά κοντά σου. Και βλέπεις το τέλος δεν άντεξα. Έβαλα τη μάνα μου να σε φέρει εδώ. Άρα... τη μάνα σου έβλεπες τη... που τον καιρό που ήρθες. Όχι, 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 όχι. Μόνο πρόσφατα, μια φορά. Δεν άντεξα άλλο να τη βλέπω να υποφέρει, να με ψάχνει. Εχθές το βράδυ εμφανίστηκα μπροστά της. Για να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή... που χάθηκε η ειρήνη μας. Για να σταθούμε ο ένας τον άλλον, σαν οικογένεια. Η ειρήνη μας. Δεν άντεχα να νιώθω ότι υποφέρεις. Ότι έχει χαθεί το παιδί μας. Και ότι εγώ δεν είμαι στο πλάι σου, να σε παρηγορήσω. Συγγνώμη, μάτια μου, συγγνώμη. Θα βρεθεί όμως, σου δίνω το λόγο μου. Σου δίνω το λόγο μου, θα βρεθεί. Μην ανησυχείς. Αντρέα, εσύ μάλλον. Βοστάθηκα. Θέλω να κάτσεις λίγο, δάχαμε. Γιατί είναι ταμπούχοι. Σε δυο πλάσμα δώσαμε. Πούντα. Εν του τσαμε. Συντήσε τους. Περκεί βοηθήσουν μας. Όχι, όχι. Δεν μου φάτσα ρούλια καλά πλάσματα. Εντάξει. Θειάσαι. Τώρα είναι ταμπούχοι να κάνουμε. Να πάμε το εμείς με τσούντες πηγιά. Μπορούμε να βρούμε και τίποτες να φάμε.
Κάτσε να χάρεις. Χαίρετε. Περάστε. Γεια σας. Ποιος εμπουρτέ. Ενοφίβωστετε. Δεν θα σα ρωτήσω αν μας φέρνεις κανέναν καλό χαβάρι, γιατί αν μας έφερνες, ήταν να μας το πεις πίλε. Φίβομαι μας κάποιος παζές να χαρίσει συντήσει, μάθες τίποτης. Μακάρι να είχα κανέναν να σας πω, μα δυστυχώς δεν έχω. Δεν πρέπει όμως να χάνουμε την ορπία μας και Φλορεντζού, είναι έτσι. Ναι. Φανούλα, πάρ' την κοτσακάλια σου, ως τα μήνια. Έλα, στέτε μου. Πάμε να πνάσεις Νάκο. Αδερφή μου, κι αν είναι η αλήθεια που θέλεις να μας πεις και μπορείς να την πεις ο μπρος της κοτσακάλης. Οι Εγγλέζοι, δυστυχώς, είναι να λιάνουν τους αστυνομικούς που έχω ζήνει στα χωραφικιά. Οπα! Εν μπορούν να έχουν ούλον το σώμα, δηλαδή, να γυρεύκουν δυο μωρά. Γιατί! Μα παρετούν τα θέλεις να πεις. Δεν τα παρετούν, κύριε. Οι ερεύνες να συνεχιστούν, αλλά με πιο λίγο κόσμο. Τώρα, σωμα. Τώρα έπρεπε να τους πωλήσουν. Τώρα που περάσαν σε δύο μέρες. Αντζουλή, δεν έχουν άλλους αστυνομικούς. Το μισό σώμα γυρεύκει τον Αντρέα και το άλλο μισό την Ειρήνη. Έχει δυο μερόνυχτα. Έχουν κι άλλες δουλειές να κάνουν. Δεν πιστεύουν πως δεν θα τους έβρουν ζωντανούς, ναι. Για τούτο. Λάρε! Τούτη είναι η αλήθεια. Η αστυνομία έχασε τις ελπίδες της. Είναι δύσκολο να αντέξει ένα πλάσμα δυο μερόνυχτα μες στον την κρυάδα. Πόσο μάλλον δυο μωρά. Κορελίκα, ας την αστυνομία να πιστεύει ό,τι θέλει. Ο Μιτσής εγκαλά και να στραφεί έσω του. Για το χατήρι της Ειρήνης που έφυγες που τη χώστρα σου. Αν ήμουν ένας σωστός πατέρας, θα πρέπει να έχω κάνει περισσότερα. Αλλά υπάρχουν κι άλλα που πρέπει να σκεφτώ. Δεν διακυβεύεται μόνο η ζωή μου τώρα που βρίσκομαι εδώ. Διακυβεύονται κι άλλα, πάνω από μένα. Το λιγότερο όμως που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να σου δείξω τη συμπαράστασή μου. Στράτο, εκτιμώ το. Πες μου για την Ειρήνη, σε παρακαλώ. Έχω τόσα πολλά που θέλω να σε ρωτήσω. Εν της ώρας τώρα. Προμουντάρει πρώτα να την εύρουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ενώσα τώρα να βρεθεί το παιδί και έχουμε όλο τον χρόνο μετά να τα πούμε και... Πώς πάνε οι έρευνες, έχουμε τίποτα ενδείξεις για το πού μπορεί να βρίσκεται? Όχι. Η αστυνομία δεν πριν κανένα στοιχείο ακόμα. Γυρεύκονται μου το χωρκό στη χώρα, μα... Φοβούμαι πολλά, το μωρό δεν βγήκε ποτέ έξω από το σπίτι μας. Είναι τέλος να αντέξει μες την παγωνιά, μες τη νύχτα. Θα αντέξει, μάτια μου. Γιατί είναι δυνατή και έξυπνη, σαν τη μάνα της. Πρέπει να πάω τώρα, γιατί μπορεί να έχουμε νέα για το μωρό και θέλω να με γυρεύκουν και εμένα. Ναι, να πας. Καταλαβαίνω. Μόνο να ξέρεις ότι σε αυτό δεν είσαι μόνη σου. Θα είμαι κι εγώ μαζί σου. Έστω και με τη σκέψη μου μόνο θα είμαι κοντά σου. Μη χάνεις τις ελπίδες σου. Έχει πίστη. Στράτο. Ευχαριστώ που μου φανερώθεις τον την ώρα. Διάζει μου πολύ κουράγιο. Κοντά σου νιώθω πιο δυνατή. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κι άλλα για την Ειρήνη μας. Να σε ξαναδώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου το υποσχεθώ, μάτια μου. Στράτο, θέλω να σε ξαναδώ. Κρατάς μυστικό, μακριά μου τριγυρνάς και πίκρες με κερνάς. Θέλω να πιω, άλλε να πιω, απ' το κρασί σου να στη φωτιά.
πάντα εσύ. Δίχως εσένα καρδιά μισή. Δυστυχώς όμως η απόφαση επάρθηκε ήδη, δεν μπορούσα να κάνω τίποτες. Έχετε πέρα εγώ μωρέ. Να τους κάνεις να αλλάξουν, δεν κατάλαβα, δεν. Είναι μόνο δηλαδή. Ή είσαι σαν κυρίας ή ένεις. Δηλαδή τόσα άλλα πράγματα καταφέρνεις τα και το μου ένα μισό πράγμα. Δεν μπορείς να το καταφέρεις. Εγκαλά που λέει ο Άγγελης. Εν είσαι η απόφαση μόνη που μπορεί να αλλάξει. Εν ήσουν εσώ, έλειπες. Δεν μου γίνηκε. Ήμουν με το Στράτο. Ειρηνιέτο, κάτι ήβρα. Τα πράγμα. Είναι στην Κύπρο δηλαδή. Και πήγε μόνη της στο τμήμα. Να σε προειδοποιήσω και φοβούμαι τίποτες. Εγώ είναι να σηκωστώ να φύγω. Θα φύγω με μου γάμι. Αμα έτσι και πάθει τίποτες ο άγγονάς μου. Μα το Θεό. Ενάρτω πίσω και να δεις έναν Αντζουλίν πόν τον ξαναείδες ποτέ σου. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε το όνομά σας έτσι ακριβώς όπως είναι γραμμένο στην ταυτότητά σας. Είμαι η Χαρίκλια Πέρτ.